ένας από τους πολλούς σταθμούς, 18 σταθμούς στα νησιά και στις Μικρονήσους, στους σχηματισμούς και στις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, σε αυτό το τετραήμερο ταξίδι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πέρα από το μεγάλο κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εισάγεται στην Βουλή, παρουσία του Υπουργού που αφορά τον εξοπλισμό της χώρας. Ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινότητα των στελεχών μας, πόσο μάλλον στις ακριτικές αυτές περιοχές που παλεύουν καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες και σε μια περιοχή που με όλα τα γεωπολιτικά προβλήματα που γνωρίζετε. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων έχει πολύ θετικό πρόσημο, μόνο σεβασμό και μόνο ευγνωμοσύνη για την προσπάθεια που κάνουν τα στελέχη μας σε όλη τη χώρα και ειδικά εδώ στις σχατιές του Αιγαίου και της Πατρίδας.